Με σκυμμένο το κεφάλι και ατάραχος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 39χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία της συντρόφου του στα Καμίνια του Ηρακλείου. Ο καθομολογή ανδράστης με καταγωγή από την Αλβανία δεν είπε τίποτα σε εισαγγελέα και ανακρίτρια, ενώ φέρεται κατά πληροφορίες να υποστήριξε μιλώντας σε αστυνομικούς ότι πρόκειται για ατύχημα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για οπλοκατοχή και οπλοφορία. Κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα χωρίς δικηγόρο, ωστόσο αναμένεται να διορίσει. Η νέα γυναικοκτονία έχει αφήσει παγωμένη όχι μόνο την γειτονιά των Καμινίων, αλλά και ολόκληρη την Κρήτη. Καλό τι κορίτσι, καλό. Ναι, καλό κορίτσι. Έμενε πολύ καιρό εδώ. Ναι, πολλά χρόνια. Έμενε η κοπέλα πάνω. Καλό πολύ καλό κορίτσι, αλλά μάλλον τσακωνόταν. Ο 39χρονος φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να πυροβόλησε την 29χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμα που ζούσαν μαζί μετά από καυγά που είχαν το πρωί της Παρασκευής. Ναι, τους είδα. Το γνωρίζετε το ζευγάρι? Απλώς έτσι που κατεβαίναν και πηγαίναν και ανεβαίναν. Η κοπέλα έμενε εδώ πέρα, ήταν έγκυος. Έβλεπε ξανά το καλοκαίρι και βγάζανε φωτογραφία με έναν μαύρο πάλι, πολύ μαύρο. Ο 39χρονος σήμερα πήρε προθεσμία και αναμένεται να οδηγηθεί στην ανακρίτρια το πρωί της Τρίτης προκειμένου να απολογηθεί.